Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο News Hub τον κύριο Γιάννη Καράκη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ένας επιστήμονας λαμπρός που βρέθηκε στο εξωτερικό. Εκεί έκανε μία λαμπρή καριέρα, όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα πήρε τη γενναία, αν μπορώ να κάνω χρήση αυτή την λέξη, απόφαση να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα και να προσφέρει τις λαμπρές επιστημονικές του γνώσεις στην Κρήτη και στα νοσοκομεία μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Καράκη, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω πρώτα ρωτώντας σας, από πού είναι η καταγωγή σας? Από Αθήνα, εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα και εκεί τελείωσα και την ιατρική σχολή. Παραπέμπει το όνομά σας στην Κρήτη, δεν έχετε κάποια ρίζα από την Κρήτη? Ενδεχομένως κάποιος να μου κληροδότησε και το επίθετο αλλά και την αγάπη για τον τόπο. Βρίσκεστε λοιπόν στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Θέλουμε να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και να μας περιγράψετε πώς ξεκινήσατε τις σπουδές και πότε πήρατε την απόφαση και γιατί να φύγετε στο εξωτερικό. Βεβαίως. Μιας και δεν προέρχομαι από ιατρική οικογένεια, η απόφασή μου, η οποία ηρίστον παρόδο επάρθησε σε ηλικία 2 ετών με τα πρώτα με εμβόλια να ακολουθήσω την ιατρική και παρέμεινε έκτοτε απαρασάλευτη, οφείλεται σε γενή περιέργεια για την επιστήμη της ιατρικής, αλλά και σεβασμό για την τέχνη της και την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Σπούδασα στην Αθήνα το 1997 κατόπιν εισαγωγής με τις πανελλήνιες εξετάσεις μέχρι το 2003 και αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό μετά από διεξαγωγή εξετάσεων το 2004. 2004 ακόμα λοιπόν δεν είχε σκιάσει η κρίση και τα μνημόνια την Ελλάδα. Βρισκόσασταν σε μία περίοδο όπου η Ελλάδα ήταν πρωταγωνιστούσε διεθνώς για τις επιτυχίες της και θέλω να μου εξηγήσετε γιατί πήρατε την απόφαση να φύγετε ενώ θα μπορούσατε να παραμείνετε στην χώρα. Πολύ σωστά. Μάλιστα η αναχώρησή μου συνδυάστηκε με την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων την εποχή εκείνη. Ο λόγος βασικά που αποφάσισα να εξειδικευτώ στο εξωτερικό ήταν αφενός ο ενθουσιασμός να δω πέρα από τους ορίζοντές μου και επίσης τις δυνάμεις μου και αφετέρου μια σχετική απογοήτευση που ένιωσα μετά το πέρας της σχολής όταν διαπίστωσα πως το σύστημα των αναμονών για τη δεπατημένη που είναι το αγροτικό και η ειδικότητα στηρίζεται αμιγώς σε κριτήρια επιτηρίδας, όπου το βασικό κριτήριο αποτελεί αρχαιότητα και όχι ικανότητα. Αυτό σας απογοήτευσε. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση να αναζητήσετε καλύτερη επαγγελματική τύχη στο εξωτερικό. Σωστά. Κυρίως ήταν η αναζήτηση εκπαίδευσης που ήταν η κινητήριος δύναμη. Μάλιστα. Και πού σας οδήγησε αυτό? Μετά από ένα πέρασμα σύντομο στο Ηνωμένο Βασίλειο και συμμετοχή στις παγκόσμιες εξετάσεις για αναγνώριση του πτυχίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποίησα την ειδικότητά μου της νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και μετέπειτα εξειδίκευση στην κλινική νευροφυσιολογία, δηλαδή το εγκεφαλογράφημα και το ηλεκτρομυογράφημα, αλλά και την επιληψία και συνδρομικές ασθένειες στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ στη Βοστόνη. Κάνατε λαμπρές σπουδές. Είστε νέος άνθρωπος. Πέστε μας παρακαλώ την ηλικία σας. 44 ετών. Είστε νεότατος. Καταφέρατε και κάνατε μια λαμπρή καριέρα σπουδές και καριέρα στη Βοστόνη. Δουλέψατε εκεί, εργαστήκατε εκεί, έτσι? Ναι. Ολοκλήρωσα όλη την εκπαίδευσή μου σαν ένιστος ειδικευόμενος και υποειδικευόμενος στους τομείς που προανέφερα και κατόπιν μετακινήθηκα σε θέση διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο του Emory στην Ατλάντα, στην οποία και παρέμενα πέρα της δεκαετίας μέχρι το βαθμό την καθηγητή. Και μιλάμε στην Ατλάντα ποιο έτος? Το 2012. Το 2012. Και από εκεί και πέρα πώς σιγά σιγά αποφασίζετε, τι είναι αυτό που σας σωθεί σκεπτόμενος να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Ενώ έχετε μία λαμπρή καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αλήθεια ότι η παλινόστηση είναι μία δύσκολη απόφαση για κάθε επαγγελματία που έχει οργανώσει τη ζωή του στο εξωτερικό και νέμεται πλέον τα αγαθά των πολύχρονων κόπων του σε ένα ομολογουμένως άκρος επαγγελματικό και αξιοκρατικό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα δεν έγινε ελαφρά την καρδία.
αφορούσε αφενός οικογενειακούς λόγους που είχαν να κάνουν με την απόκτηση ελληνικής παιδείας από τα παιδιά και την αλληλεπίδρασή τους με τους παππούδες και τις γιαγιάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Και αφετέρου με την ηθική υποχρέωση της προσφοράς στην πατρίδα, μιας και η επίδραση που μπορεί να έχει ένας εξειδικευμένος επιστήμονας στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσια εκείνης στο εξωτερικό. Δεν είναι υπερβολή να πω ότι σκέφτεστε πατριωτικά και συγκινείτε, με συγκινείτε και τους ακροατές για αυτή την εξέλιξη. Θέλατε να δώσετε στα παιδιά σας την ελληνική παιδεία. Ναι, νομίζω ότι ο άνθρωπος ανήκει εκεί που ανήκουν και οι παιδικές τους αναμνήσεις. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή και τα δικά μου παιδιά, ανεξάρτητα που θα σπουδάσουν και που θα περάσουν το τμήμα της ζωής τους, θα αγαπήσουν την Ελλάδα και θα θέλουν και εκείνα να προσφέρουν στον τόπο αυτόν. Κύριε Καράκη, είστε παντρεμένος, έχετε παιδιά? Ναι, ναι. Είμαι παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια και έχω ένα 13χρονο γιο και μία 10χρονη κόρη. Και θέλετε να τους δώσετε την ελληνική παιδεία. Πήρατε λοιπόν τη μεγάλη απόφαση να... Γιατί το λέω, ότι στην Αμερική όλοι οι ομογενείς, ναι μεν μιλάνε με πάρα πολύ νοσταλγία για την Ελλάδα, όμως εκεί επιστημονικά έχουν και επαγγελματικά έχουν πετύχει και είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση για να γυρίσουν πίσω και δεν το κάνουν. Εσείς πήγατε κόντρα στο ρεύμα. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας που νιώθει Έλληνας μπορεί να προσφέρει από το δικό του μεταρρύζι, είτε βρίσκεται σε ελλαδικό έδαφος ή όχι. Νομίζω ότι και οι ομογενείς, αλλά και οι γενείς Έλληνες, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη και δεν έχουν καταφέρει ή δεν σκέφτονται να επιστρέψουν, μπορούν και εκείνοι να φανούν χρήσιμοι στον τόπο τους. Πλέον ο κόσμος έχει μικρύνει και στο δικό μας τομέα υπάρχουν πολλαπλές δυνατότητες διδακτικής, ερευνητικής αλλά και κλινικής συνεργασίας μέσω διασύνδεσης των διαφόρων πανεπιστημίων. Οπότε είναι πιο πολύ θέμα βούλησης και αποφασιστικότητας το να μπορέσει κανείς να συνδράμει από όπου και αν βρίσκεται. Πότε πήρα την απόφαση και γύρισατε, ποιο έτος? Μέσα στην τελευταία διετία ουσιαστικά αποκρυσταλώθηκε αυτή η απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι είχα πρώτερη επαφή με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 2017 και το 2022, όταν είχα έρθει με ένα πρόγραμμα ανταλλαγής επιστημόνων του Ιδρύματος Νιάρχος και είχα διδάξει ένα μήνα την αφορά κλινική νευροφυσιολογία στους ειδικευόμενους του Πανεπιστημίου και έτσι είχα την ευκαιρία να γνωριστώ με τη διεύθυνση και τους συναδέλφους της κλινικής, να εκτιμήσω το έργο τους και την προσπάθειά τους και όταν μου δόθηκε ευκαιρία να συστρατευτώ με εκείνους και να τους βοηθήσω. Δεν βιώσατε την κρίση και τα μνημόνια που πέρασαν η κρίση στους Έλληνες, ωστόσο πήρατε την απόφαση και το 22 επιστρέψατε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 22. Ναι, η ορκομοσία έγινε εκείνη τη χρονιά και η εκλογή και η ορκομοσία έγινε τον επόμενο χρόνο. Οπότε ουσιαστικά είναι περίπου 15 μήνες από το που έχω επισήμως επιστρέψει. Έχετε μια σπουδαία επιστημονική εξειδίκευση, να μου την επαναλάβετε παρακαλώ. Ναι, είναι η κλινική νευροφυσιολογία που είναι ουσιαστικά η μελέτη του ηλεκτρικού ρεύματος στο νευρικό σύστημα με τη χρησιμοποίηση διαγνωστικών τεχνικών όπως είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και το ηλεκτρομοιογράφημα. Είναι οι βασικές διαγνωστικές τεχνικές για την αξιολόγηση κατ' επέκταση στη θεραπεία νευρολογικών ασθενειών όπως είναι οι επιληψίες και οι νευρομυϊκές παθήσεις, νευροπάθειες, μυοπάθειες, μυασθένειες κ.ο.κ. Κύριε Καράκη, έχουμε ανάλογη ειδικότητα στην Κρήτη ή ευρύτερα στην Ελλάδα? Όλα τα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία συμπεριλαμβάνονται εντάχει στα πλαίσια της διδασκαλίας που λαμβάνει ο κάθε ειδικευόμενος που ακολουθεί το πεδίο της νευρολογίας. Απλά δεν υπάρχουν οργανωμένες εξειδικεύσεις πέραν της ολοκλήρωσης της ειδικότητας στην Ελλάδα και αυτό δεν ισχύει μόνο για τα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία αλλά για τις περισσότερες εξειδικεύσεις όχι μόνο στην νευρολογία αλλά και σε κάθε κλάδο της ιατρικής. Μάλιστα. Ο λόγος που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη ήταν γιατί πρόσφατα μαζί με εκπροσώπους από την διοίκηση της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής επισκεφθήκατε την περιφέρεια, είχατε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ραναουτάκη, όπου εκεί ανακοινώσετε κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να μας το περιγράψετε και εκεί εσείς ποιος θα είναι ο ρόλος σας.
Ναι, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω γι' αυτό. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε άρδιν τις παροχές ηλεκτροκεφαλογραφίας και κατ' επέκταση την φροντίδα των ασθενών με επιληψία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με εξοπλισμό που κατάφερα να εξασφαλίσω με την επάνωδό μου στην Ελλάδα. Και έτσι μπορούμε πλέον να κάνουμε συνεχείς καταγραφές ηλεκτροκεφαλογραφήματος στο νοσοκομείο, στις μονάδες ενηλίκων παιδών και νεογνών. Το επόμενο βήμα, προκειμένου να μπορέσουμε να εξελιχθούμε στα κέντρα επιληψίας, είναι να φτιάξουμε μια οργανωμένη μονάδα τηλεμετρίας, όπου οι ασθενείς θα μπορούν να προσέρχονται και να συνδέονται με το βίντεο ηλεκτροκεφαλογράφημα και για να γίνεται μια ταυτοποίηση των επεισοδίων που έχουν, που ενδεχομένως να προσυδειάζουν σε επιληπτικές κρίσεις, μια ποσοτικοποίηση αυτών, εντοπισμός τους σε περίπτωση που είναι φαρμακοανθεκτική και χρειάζεται αντιμετώπιση χειρουργική της νόσους τους. Αυτό λοιπόν προκειμένου να πραγματοποιηθεί χρειάζεται υλικοτεχνική υποδομή και εκεί είναι που ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε την υποστήριξη της Παγκρατικής Ένωσης της Αμερικής αλλά και της περιφέρειας, τους οποίους και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω. Ευελπιστώ ότι στους επόμενους μήνες η εξαγγελία αυτή θα μετουσιωθεί σε πράξη και ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτές τις καταγραφές στη μονάδα τηλεμετρίας μέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του 2025 το αργότερο. Άρα με την οικονομική στήριξη τόσο της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής αλλά και της περιφέρειας Κρήτης θα ιδρυθεί, θα λειτουργήσει αυτή η μονάδα το επόμενο διάστημα, όχι πολύ μακριά χρονικά, στο Παγνή, σωστά? Ναι, ευελπιστούμε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν γοργά, γιατί η συγκυρία είναι ευνοϊκή υπό το πρίσμα ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε φάση ανακαίνησης στην νευρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια χρηματοδοτούμενη από την κυβέρνηση μονάδα εγκεφαλικών, αυξημένης φροντίδας των εγκεφαλικών επεισοδίων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά ευελπιστούμε ότι αν συγκεντρωθεί το κονδύλι το οποίο εξαγγέλθηκε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε καλωδίωση ενός δωματίου προκειμένου να δημιουργηθεί ταυτόχρονα και η μονάδα της επιληψίας. Αυτή η μονάδα δεν υπάρχει στην Κρήτη. Στην Ελλάδα πόσες μονάδες έχουμε, αν έχουμε? Οργανωμένες μονάδες είναι αυτές σε δημόσια δομή εκλείπουν. Υπάρχουν σε μεμονωμένα μονάχα ιδιωτικά νοσοκομεία με δυσβάστακτο κόστος για τους ασθενείς και προφανώς με δυσκολίες που προσθέτει και η απόσταση. Ναι. Οπότε ευελπιστούμε ότι με τη δημιουργία της θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πολύ κόσμο, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο σας, συγχαρητήρια. Κύριε Καράκη, με την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας αυτή στο Παγνί, θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να σας καλέσουμε για να συνομιλήσουμε. Βεβαίως. Ευελπιστώ ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα έχω χειροπιαστά αποτελέσματα να σας επιδείξω με τους πρώτους ασθενείς που θα καταγραφούν. Θα είστε εκεί ο διευθυντής, ο επικεφαλής της μονάδας, έτσι? Εγώ είμαι ο διευθυντής της κλινικής νευροφυσιολογίας, κατά επέκταση και του κομματιού αυτού. Η κλινική διευθύνεται από τον καθηγητή κύριο Μίτσια, ο οποίος είναι και διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Κύριε Καλάκη, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη σημαντική συνέντευξη που μας παρακορήσατε. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας.